Κατά δίκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο προκάλεσε η απόφαση του Αραβικού Συνδέσμου για επιστροφή της Συρίας στον οργανισμό. Εκπρόσωπος του State Department δήλωσε ότι η Συρία δεν αξίζει να επανέλθει στον ισχυρό Αραβικό Σύνδεσμο, αλλά συμπλήρωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν το μακροπρόθεσμο στόχο του Αραβικού Συνδέσμου για την επίλυση της κρίσης στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει αντίθετο στην εμπλοκή με το καθεστώς Άσαντ και ότι ο Άσαντ συνεχίζει να κρατά, να βασανίζει και να σκοτώνει αθώους Σύρους. Οι Σύροι που ζουν στην υπό τον έλεγχο των ανταρτών βόρεια επαρχία Ιντλίπ εξέφρασαν σοκ για την απόφαση. Ήταν ένα μεγάλο ατυχές σοκ για εμάς που ζούμε σε καταβλισμούς στο βορρά. Αντί οι Άραβες ηγέτες να μας βοηθήσουν και να μας βγάλουν από αυτούς τους καταβλισμούς όπου υποφέρουμε, ξέπλαναν τα χέρια των εγκληματιών και των δολοφόνων από το αίμα μας. Δεν μας ωφέλησε σε τίποτα το γεγονός ότι το καθεστώς δεν ήταν στον Αραβικό Σύνδεσμο, οπότε τι θα συμβεί που είναι μέλος του? Αυτό δεν σημαίνει τίποτα για εμάς. Είμαστε εκτοπισμένοι και αναγκασμένοι να εγκαταλείψουμε τις πόλεις μας. Και οι άλλοι είναι ακριβώς σαν κι αυτόν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τον πήραν πίσω. Η συμμετοχή της Συρίας ως μέλος του Αραβικού Συνδέσμου ανεστάλλει το 2011 έπειτα από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων εναντίον του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου τόνισαν την ανάγκη να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, η προσφυγική κρίση και η άνθηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.